και μάλιστα μου κάνει πολύ άσχημο σαν σκέψη ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέγεται Ελλάδα να περνάει εδώ και 14 χρόνια τα πάνδυνα με την οικονομική αυτή εξαθλίωση και μάλιστα με ρήτρες και με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 110 εκατομμύρια τη στιγμή που εδώ πέρα ήδη έχουν εκταμιευθεί τόσο τεράστια ποσά για την Ουκρανία η οποία ακόμη δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα δείχνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθεί μεθοδεύσεις και σκέψεις ξένων διεθνών διευθυντηρίων. Και πού τα βρήκε, μία ερώτηση κύριε Κλάγκα, και πού τα βρήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα λεφτά? Μήπως είναι δικά μας? Η μόνη είναι μήπως δανεικά είναι τα λεφτά. Δικά μας δηλαδή των κρατών μελών. Είναι δανεικά τα λεφτά. Τα λεφτά είναι δανεικά. Και τη μόνη εγγύηση που μπορεί να βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει δάνειο, γιατί η Ευρώπη δανείζεται, αυτό που ακούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά τα, ενώ πριν πρόσωρα εποχή δεν γνωρίζαμε καν τι θα πει δισεκατομμύριο, τώρα ακούμε ότι υπάρχουν έτοιμα προς διάθεση 720 δισεκατομμύρια και θα πάει στο 1,33 αυτή η βοήθεια. Αυτά, άμα διαβάσετε για το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι δανεικά λεφτά. Με εγγύηση των Ευρωπαίων πολίτη. Δηλαδή, εγώ εγγύομαι. Όπως όταν η Ελλάδα κόβει ομόλογα με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Μα δεν υπάρχει τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέρα από τον πολίτη. Ο μόνος που έχει δύναμη, δυνατότητα, έχει σκιά, αποτύπωμα πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, είναι ο πολίτης. Και όταν μαζεύεται ένα σύνολο πολιτών, δημιουργεί ένα κράτος. Και εμείς τώρα φτιάξαμε κράτος το οποίο μπήκε σε εμπορική συμφωνία για να αντιπαλευτεί τον πολίτη. Μάλιστα. Να τιμωρήσει τον πολίτη γιατί υπάρχει και ζει. Και μου επιβάλλει τέλη. Τέλη για να ζω. Τέλη για να υπάρχω. Τέλη για να δραστηριοποιούμε επαγγελματικά. Αυτά τελειώνουν. Γι' αυτό ζητάμε την δύναμη από τον Έλληνα πολίτη μέσω της ψήφου του να του αποδείξουμε ότι η φωνή των Ελλήνων στην Ευρώπη είναι βροντερή. Απλά μέχρι τώρα δεν υπήρξε μία βούληση τέτοια να μπορεί να ακουστεί. Αυτή είναι η Ελλήνων Συνέλευση. Η ώρα των Ελλήνων είναι τώρα.